Σήμερα κάνουμε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τα εργατικά ατυχήματα, πάντα εντός εισαγωγικών το ατυχήματα, τα οποία ουσιαστικά είναι εργοδοτικά εγκλήματα, ειδικά για τον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Μετράμε δεκάδες νεκρούς διανομής τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης στα επισιτιστικά καταστήματα, στις πλατφόρμες διανομής. Μετράμε εκατοντάδες ατυχήματα με διανομή συναδέλφους μας που σακατεύονται στον δρόμο. Μετράμε βεβαίως και εκατοντάδες ατυχήματα κυρίως στις κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων κτλ. Αυτά είναι αποτελέσματα της εντατικοποίησης τις οποίες υπάρχουν στο κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, στη βαριά βιομηχανία, δηλαδή στη βιτρίνα της χώρας. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά ακόμα να γίνονται καθημερινότητα. Μέσα από τη συλλογική μας δράση θα παλέψουμε ώστε να πάψουν να είναι οι χώροι δουλειάς χιλιάδες εταιρεών. Και απαιτούμε να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους παντού. Σήμερα κάνω μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας εδώ πέρα για τα εργατικά ατυχήματα. Ο κλάδος ως κατασκευόν, πέρα από αυτή τη διαμαρτυρία που κάνουμε για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τον καύσωνα, μετά τα ΤΕΠΗ ήδη διεκδικεί 8 νεκρούς και πολλούς ακατεμένους. Τελευταίο ατύχημα ήταν στο σκάφος του Βενιζέλου που είχαμε σακατεμένο εργάτη. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, φαντάζομαι τα έχουν πει και οι συνάδελφοι, είναι αυτά αποτελέσματα της εντατικοποίησης της εργασίας. Ειδικά στις κατασκευές, όπου θέλουν να τελειώνουν γρήγορα για να έχουν πιο πολλά κέρδη οι μεγαλοκατασκευαστικές εταιρείες. Είναι αποτέλεσμα της υποστελέχωσης της ώρες εργασίας. Μάλιστα τώρα μάθαμε ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην Άουσα μας είπαν από την επιθεώρηση εργασίας για να βγει μεικτό κλιμάκιο με εργαζόμενους σε εργοστάσια ότι δεν έχουν βενζίνη. Είναι παράδειγμα αυτό. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας χθες ότι θα γίνουν ελέγχοι, δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν ελέγχοι από το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου να είναι τα μάτια μας στα εργοτάξια, ώστε να επικοινωνήσουν και να παρεύουμε, αλλά να παρεύουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι για να σώσουν τις ζωές μας. Εμείς λέμε οι ίδιοι θα σώσουμε τις ζωές μας με την παρέμβασή μας, με την οργάνωσή μας και με τη μορφωδία μας. Κάθε μέρα και ένα εργατικό ατύχημα. Χθες στο Δήμο Βόλβης είχαμε την κηδεία ενός συναδέλφου που έφυγε πλήρωμα απορριμματοφόρου, που έφυγε προχθές βαριά τραυματισμένος εν ώρα εργασίας. Δεν παλεύεται πια αυτό που λέμε κοιλάδα των τεμπών, πραγματικά κοιλάδα των τεμπών. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτό. Δεν έχουμε τι οδηγεί στα εργατικά ατυχήματα, η φοβερή έλλειψη προσωπικού. Η υποστελέχωση, ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, ότι δεν υπάρχουν μέσα προστασίας, ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που κάναμε προχθές παρέμβαση μας είπε ποια είναι η αντικοποίηση της δουλειάς. Εγώ δουλεύω περισσότερο, εξάωρο δουλεύετε, εγώ δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας ηρωνευόταν κιόλας, καταλαβαίνετε. Δεν έχουν χορηγηθεί τα μέσα, κάνουμε παρέμβαση στον εισαγγελέα κάναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης και απάντηση ακόμα περιμένουμε. Αυτεπάγγελτα έπρεπε να γίνει παρέμβαση για να παίρνουν οι συνάδελφοι τα μέσα προστασία. Εμείς λέμε ότι δεν πάει άλλο, συμβολική είναι σήμερα, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις.